Ακόμα μία πτώση δέντρου στο Ηράκλειο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια ζημιά, είτε σε επίπεδο υλικών ζημιών, είτε και σε ανθρώπινη, σε κάποιο τραυματισμό. Ένας από τους φοίνικες της λεωφόρου 62 μαρτύρων στο ρεύμα προς Αμουδάρα κόπηκε στα δυο και μάλιστα σε ώρα αιχμής. Μας προκαλεί έναν προβληματισμό και αν θέλετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάστηκε μια ακαριαία ξήραση σε ένα φοίνικα της όλης δεντροστοιχίας που συνέβη σε ελάχιστες μόνο ημέρες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κοπεί και μάλιστα επίσης με ένα παράδοξο τρόπο στη μέση περίπου του κορμού. Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση με συνεργείο του Δήμου να σπέβδει για να τον απομακρύνει και να ασφαλίσει το χώρο. Τόσο την κόμη όσο και τον κορμό του δέντρου και αύριο θα ολοκληρωθεί και το αναπημείνον τμήμα του κορμού που έχει μείνει αυτή τη στιγμή στο διάζωμα, έτσι ώστε να τα προσκομίσουμε στο τμήμα Πρασίνου, να μελετηθούν από τους γεωπόνους του Δήμου μας. Ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί και αν υπάρχει πρόβλημα με τους υπόλοιπους φοίνικες της συγκεκριμένης συστάδας. Έχουμε καταγράψει σε διάφορους είδους φοίνικων κάποιες απώλειες στο προηγούμενο διάστημα με το γνωστό σκαθάρι που είχε προσβάλει το συγκεκριμένο είδος φυτού στο νησί μας γενικά θα έλεγα. Θα διαπιστώσουμε αν είναι κάτι τέτοιο, όπως και να έχει, όπως σας είπα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε, αν θέλετε, μία γνωμοδότηση και των ειδικών επιστημόνων του Δήμου μας και σίγουρα φυσικά θα επαναλάβουμε, γιατί πρόσφατα είχε συμβεί, ξανά μια μακροσκοπική, θα έλεγα, έρευνα συνολικά στην δεντροστοιχεία που υπάρχει στην περιοχή για να δούμε αν έχουν προσβληθεί και άλλοι φοίνικες. Το κάθε φυτό, από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο δέντρο, προφανώς είναι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν ένα κύκλο ζωής και προφανώς χρειάζονται τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σίγουρα όμως κάποια στιγμή έρχεται το τέλος τους. Αυτό το οποίο όμως, αν θέλετε, πολλές φορές έρχεται και μας και επικεντρώνουμε την προσοχή μας, είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, ότι το αστικό πράσινο πάντοτε συνυπάρχει με τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν προφανώς δεν είναι αυτοφύη δέντρα τα οποία υπάρχουν σε ένα δασικό περιβάλλον, τα οποία προφανώς οποιαδήποτε πτώση τους, φθορά τους δεν θα προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Στον αστικό ιστό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπως τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, οι νέες φυτεύσεις θα περιλαμβάνουν δέντρα που αντέχουν στις συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στο αστικό περιβάλλον. Όταν κάνεις αύξηση του αστικού πρασίνου, πάντοτε συνυπολογίζεις πολλές παραμέτρους, όπως είναι το κατά πόσο είναι ανθεκτικά, το κατά πόσο δεν προκαλούν ζημιά στον αστικό εξοπλισμό, το τι υδάτινους σπόρους χρειάζονται, που και αυτοί βρίσκονται σε έλλειψη δυστυχώς, ειδικά στο νησί μας. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ξαναλέω όμως, η επιστήμη των αστικών φυτεύσεων έχει πραγματικά προχωρήσει πολύ και πλέον και το επιστημονικό προσωπικό το οποίο διαθέτουν οι Δήμοι είναι πολύ καλύτερα εκπαιδευμένο γύρω από αυτά.